Θες να πάμε στον Άγιο Νικόλαο μαζί. Έχεις 3-4 λεπτά διαθέσιμα για την εκπομπή πριν επιστρέψει στο site. Αγαπημένη πόλη της Κρήτης. Αν νόμιζα αγαπημένη εκπομπή, οπότε θα παραμείνω. Και αγαπημένη εκπομπή έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, Άγιος Νικόλαος στολίζεται. Έχουμε σήμερα και τον στολισμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου περί τις 7 σωστά. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας, Χάρης Αλεξάκης. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Στον Νίκο, χρόνια πολλά σε όλη την ομάδα, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι πολλά οι εορτάζοντες εκεί στην ομάδα σας. Βέβαια, ευχαριστούμε. Τι έχουμε, λοιπόν, σιγά σιγά στολίζεται σήμερα ο πανέμορφος Άγιος Νικόλαος, που θα τον κάνετε ακόμα πιο όμορφο από σήμερα. Έτσι, έτσι, παραδοσιακά, η 6 του Δεκέμβρη, η μέρα εορτής της πόλης, είναι η μέρα έναρξης των ουσιαστικά χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, του άναμα του δέντρου που ήθιστε τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιούμε. Μια χρονιά φέτος που έτσι εμπλουτίστηκε από το στολισμό. Σκοπεύουμε και στη συνέχεια να κάνουμε κάποιες δράσεις. Δυστυχώς μέσα σε ένα πλαίσιο που δύσκολο, που θα θέλαμε να είναι πιο ευνοϊκό και να μπορέσουμε να είμαστε και πιο κοντά. Μάλιστα. Λοιπόν, 7 σήμερα νομίζω είναι ο στολισμός του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και θα ακολουθήσουν και ο φωτισμός. Και το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και εκδηλώσεις, φαντάζομαι, για μικρούς και μεγάλους. Θα γίνουν κάποιες δράσεις. Πάντα γνώμονάς μας είναι η ασφάλεια, άρα τηρουμένων όλων των μέτρων που προβλέπεται για την πανδημία, ώστε να μπορέσουμε και να τονώσουμε λίγο την αγορά της περιοχής. Άρα σκοπεύουμε δράσεις οι οποίες θα είναι μέσα στην αγορά και κάποιες δράσεις για τα παιδιά που νομίζω ότι είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της περίοδου. Καλησπέρα και από μένα, κυρία Αντιδήμαρχε. Την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε τη σύνδεση με τη Χερσόνησο. Καλησπέρα, οπότε καλησπέρα. Βλέπω πως η μία πόλη μετά την άλλη λαμβάνουν τη σκυτάλη στον χριστουγεννιάτικο στολισμό της Κρήτης. Θέλω να σταθώ λίγο στο ψυχολογικό κομμάτι της υπόθεσης. Νομίζω και εγώ πως η πανδημία έτσι μας έχει απομακρύνει από τέτοιου είδους έθιμα και παραδόσεις. Ποιες είναι αυτές οι δράσεις που θα κάνετε κυρίως με επίκεντρο, φαντάζομαι, τα παιδιά, αλλά μικρούς και μεγάλους συνηθίζουμε να λέμε, στον Άγιο Νικόλαο, προκειμένου έτσι να τονωθεί το ηθικό τους? Και πόσο ψηλά στην ατζέντα είναι αυτές οι πολιτιστικές δράσεις, στην ατζέντα της Δημοτικής Αρχής, όπως πολύ σωστά επισήμανε και ο Νικόλαος ο Φούρναρης, με φόντο βέβαια και την πανδημία, τα κρούσματα και τη γενικότερη ψυχολογία? Η στόχευσή μας και η διάθεσή μας σαν πολιτιστικός αθλητικός οργανισμός είναι να γίνουν κάποιες δράσεις. Έχουν προγραμματιστεί κάποιες, δράσεις μέσα στην πόλη με μπάντες, τη φιλαρμονική, τη χοροδία, κάποιες παραδοσιακή μουσική, οι οποίες θα δώσουν μια άλλη χρειά. Κάποιες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Ειρηνοδικείο, που θα φιλοξενήσει και φέτος τον Άγιο Βασίλη. Και με αποκορύφωμα την παραδοσιακή έλευση του Άι Βασίλη στις 31 του Δεκέμβρη, με πολλές εκπλήξεις ελπίζουμε, νομίζω επιτρέποντος των συνθήκων και πάντα, ξαναλέω, με γνώμονα την ασφάλεια όλων μας, γιατί είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε το επόμενο διάστημα και ακόμα πιο κοντά. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντιδήμαρχε, να βάλουμε άνω τελεία. Ξέρετε, η Κρήτη TV αγαπά τον Άγιο Νικόλαο. Η Κρήτη σήμερα αγαπά τον Άγιο Νικόλαο. Κατά τις 7 θα συνδεθούμε ζωντανά που φωτίζεται το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και θα τα ξαναπούμε και με τον Δήμαρχο. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχόμαστε την επόμενη φορά να σας δούμε και από κοντά και θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για μας. Βέβαια, βέβαια. Χαρά μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Αλεξάκη.